Καλώς ήλθατε, πολιτεία πύλη πολιτών. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Πασχαλίδη, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Κύριε Πασχαλίδη, καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μιλωνά, είναι τιμή μου. Χαιρετίζω όλους τους ελεύθερους Έλληνες. Κύριε Πασχαλίδη, το θέμα της εκπομπής μας σήμερα είναι το σύμφωνο του Μαρακές, το παγκόσμιο σύμφωνο του Μαρακές για τη μετανάστευση. Ένα τεράστιο θέμα, υπεγράφει το 2018 από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μη δεσμευτικό, αλλά από τη στιγμή που υιοθετείται από μια χώρα, αποτελεί δίκαιο της χώρας, οπότε είναι πάρα πολύ σοβαρό και επιτέλους σας έχουμε κοντά μας για να μας πει ένας άνθρωπος επιτέλους τι ακριβώς αναφέρεται μέσα σε αυτό το σύμφωνο. Πάρα πολύ ορθά, κύριε Μιλωνά, γιατί για αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο που είναι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Δεν έχει μιλήσει κανένας γι' αυτό. Ούτε τα κόμματα όλα, οι κοινοβουλευτικές ομάδες οι οποίες απαρτίζουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν έχει μιλήσει κανένας γι' αυτό. Ούτε ο νυν πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έχει μιλήσει γι' αυτό που τότε ήταν αντιπολίτευση, αλλά αντιθέτως, όπως τονίζω σε κάθε εκπομπή, την ώρα που υπογράφονταν αυτό στο Μαρακέ, στο Μαρόκο, ο Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αυτός που δικιά του βούληση, δικιά του θέληση προεκλογικά φώναζε ότι θα δημιουργήσει μουσουλμανικό συμβούλιο παρά τον Πρωθυπουργό. Πραγματικά υπάρχει το βίντεο που το αναφέρει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, ένθερμος υποστηρικτής της παγκοσμιοποίησης, οπότε συνεχίζει το έργο του κυρίου Τσίπρα σε αυτό το θέμα. Και όχι μόνο αυτό, μία πολύ σοβαρή και σφοδρή θα έλεγα ομιλία πάνω σε αυτό το πλαίσιο, στη συγκεκριμένη συνέντευξη, είναι ότι δεν είπε μόνο αυτό, αλλά είπε ότι θα πολεμήσει και τον ατιβισμό. Τον ατιβισμό. Τι σημαίνει ατιβισμός? Εθνικότητες. Τα native, τα έθνη, τον εθνικισμό, τους γηγενείς. Μάλιστα. Οπότε λέει ότι θα πολεμήσει όλους εμάς ο κύριος Μητσοτάκης. Όλους τους αυτόχθονες. Αυτό σημαίνει ατιβισμός, native. Άρα, εδώ πέρα τώρα, όπως έχω πει και σε όλες τις άλλες συμβάσεις, γιατί όλα αυτά προέρχονται από τις κοινοπραξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουμε αναλύσει τις κοινοπραξίες, έχουμε μπει στη συνθήκη του Μάστριχτ, ξεκινήσαμε από την Ευρώπη η ιδέα, αποστήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ τότε, και έχουμε, με όλα αυτά τα οποία έχουμε δείξει σε όλες αυτές τις συμβάσεις, βλέπουμε τελικά ότι η Ευρώπη, Ατζέντα 21, Ατζέντα 2030, Παγκόσμιο Σύμφωνο του Μαρακές, ΟΗΕ, ανθρώπινα δικαιώματα και το καθεξής είναι ένα και το αυτό. Είναι όλα αλληλένδετα και όλα συνδέονται μεταξύ τους, όπως και το σχέδιο Guten of Kalergi. Αυτό είναι το σχέδιο Guten of Kalergi, τη σμίξη, όλοι αυτοί να σμίξουν φυλές χωρίς καμία διάκριση και να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό έθνος. Αυτό στην ουσία θεσπίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντάς μας ότι προχωράμε για την ηθαγένεια της Ένωσης. Θεσπίζεται δηλαδή η ηθαγένεια της Ένωσης με τη συνθήκη του Μάστριχτ και έχονται να ενσωματωθούν όλα τα υπόλοιπα με άλλες κοινοπραξίες και συμβάσεις που γίνονται όλα τα χρόνια μέχρι σήμερα. Το σοβαρό είναι ότι όταν υπογράφεται μία συνθήκη και μία κοινοπραξία, όπως έχουμε βγάλει και από την πρώτη μας εκπομπή μαζί, κύριε Μιλωνά, που ξεκινήσαμε αυτό εδώ τον κύκλο εκπομπών, είπαμε ότι βάσει συντάγματος η κάθε κοινοπραξία και η κάθε συνθήκη, η συμφωνία που υπογράφεται, υπερισχύει πάνω από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου βάσει συντάγματος. Το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι, όπως θα δούμε τώρα στον Παγκόσμιο Σύμφωνο, που θα αρχίζουμε τώρα να το βγάζουμε όλο, να δούμε τελικά τι υπογράψαμε. Όπως και στις κοινοπραξίες που δείχνουμε, όταν υπογραφεί μια κοινοπραξία, μια συμφωνία, μια συνθήκη, ένα παγκόσμιο σύμφωνο όπως είναι αυτό, όταν έρθει να ενσωματωθεί τώρα στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας, θα πρέπει μετά το κάθε κράτος και κάθε κυβέρνηση να θεσπίζει εσωτερικούς νόμους δικούς της μέσα στο κεντρικό πλαίσιο αυτό που υπέγραψε είτε σε μια κοινοπραξία, σε μια συνθήκη, σε ένα παγκόσμιο σύμφωνο για να το υλοποιήσει το κατά δυνατόν περισσότερο μπορεί στο 100% με βάση αυτά τα οποία δεσμεύτηκε. Είναι πολύ σοβαρό. Γιατί με όλα αυτά τα οποία έχουμε δει στην Ευρώπη για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, όπως και αυτά που είδαμε για τη συνθήκη του Σέγγεν που παρουσιάσαμε, όπως και με τον Παγκόσμιο Σύμφωνο και άλλα που είδαμε, είδαμε τελικά ότι όλα αυτά ήρθαν και ενσωματωθήκαν στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας και μετά με εσωτερικούς νόμους του κράτους μας και όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει όλα τα διαστήματα από την Ελλάδα, βλέπουμε να υπάρχουν στην Ελλάδα νόμοι ιδιότητα ταχυτήτων, να μας λιώνουν εμάς το ΦΠΑ 24%, να μας φορολογούν μέχρι και το πρώτο ευρώ, να μας παίρνουν το 100% καταβολής αυτής της χρονιάς και το 50% της επόμενης, χωρίς να ξέρουν όμως εγώ θα ζω του χρόνου. Για να σου προεξοφλήσω από τώρα το 50% της επόμενης χρονιάς. Ή θα βγάλω του χρόνου.
αλλά αυτή είναι η νόμη της Ελλάδος για εμάς. Σε να αντιθέσει τώρα που όλες αυτές οι ΜΚΟ που μεταφέρουν όλους αυτούς παράνομα μέσα στο εσωτερικό μας, γιατί αλλιώς θα ερχόντουσαν μέσω αεροπλάνων, με τα χαρτιά τους νόμιμα κτλ. Δεν θα χρειαζόταν να γίνεται όλο αυτό με τις βάρκες στα νησιά μας και όλο αυτό το χάος που γίνεται, έτσι. Για τις ΜΚΟ, τους κατατάσσεις στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού τομέα και στα εκκλησιαστικά νηπή που απαλλαγούνται από το ΦΠΑ, έτσι, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εκεί κατατάσσει και τις ΜΚΟ, στο ΦΕΚΑΛΦΑ 51 του 2016. Και σου λέω ότι για όλες αυτές τις ΜΚΟ που εποπτεύουν όλους αυτούς τους σκοπούς της μεταστανικής κρίσης, το ΦΠΑ τους το δίνουμε ως δώρο για, και όλα αυτά τα χρήματα τα οποία είναι να συγκεντρωθούν θα δοθούν για την κάλυψη των προσφυγικών αναγκών. Όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, είναι τραβάω τα μαλλιά που δεν έχω με αυτά που διαβάζω. Αυτά τα στοιχεία πραγματικά τα δείξατε και στην προηγούμενη εκπομπή με την κυρία Γκίκα και είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ισονομία φυσικά σε αυτό το κράτος, δεν υπάρχει δίκαιο. Εμείς οι Έλληνες να πληρώνουμε, αλλά οι ΜΚΟ να μην πληρώνουν ΦΠΑ, όπως και κάτι άλλο που αναφέρατε, που είναι απίστευτο. Τα κονδύλια και τα απόρριτα κονδύλια που δίνονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Παρακαλώ. Μουσουλμανικό Συμβούλιο παρά τον Πρωθυπουργό, γιατί έπρεπε να κατευθυνθεί. Τελικά δεν κατατίθεται έκθεση πλέον. Και για όλα αυτά τα απόρριτα κονδύλια που διαχειρίζεται πλέον το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκτός τα φανερά που αναγράφονται μέσα στους προϋπολογισμούς του κράτους ανά έτος, για όλες αυτές τις δαπάνες προσφυγικής κρίσης δεν αποδίδεται πλέον κανένας λογαριασμός, κύριε Μελωνά. Δηλαδή, με τέτοιο θράσος μας το γράφω στο ΦΕΚ, δεν δημοσιεύεται σε κανένα φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, δεν δημοσιεύεται και δεν αναρτάται σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα ή πλατφόρμα της Βουλής. Δηλαδή, κανένας δεν ξέρει πού πάνε αυτά τα χρήματα. Μουσουλμανικό Συμβούλιο παρά τον Πρωθυπουργό. Και ασκείται κατά αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος αυτός διορίζει και τρία μέλη, τριμελής επιτροπή, που διενεργείται για όλα αυτά τα κονδύλια που είναι να δοθούν, η διάθεση οποιαδήποτε ποσού που είναι να δοθεί για όλες αυτές τις δαπάνες προσβλητικής κρίσης. Αυτά είναι τώρα. Και ερχόμαστε τώρα στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του Μαρακές να μας μιλήσει ότι καθιστά ελεύθερη και νόμιμη την τη μετανάστευση χωρίς να υπάρχει ουδέμια διάκριση. Ναι. Μεταξύ φυλών, θρησκειών, οτιδήποτε, με όλα τα κατάλληλα έγγραφα, δηλαδή αν κάποιος έρθει στην Ελλάδα χωρίς έγγραφα θα τους τα δώσουμε εμείς, θα τα δούμε όλα μέσα στο σύμφωνο. Αποκτάνε όλοι αυτοί οι αληθαγενείς, γιατί έχω δείξει το έγγραφο της υπηρεσίας ασύλου ότι το 87,9% που εισέρχονται στην Ελλάδα παράνομα δηλώνουν ότι είναι αληθαγενείς. Κύριε Πασχαλίδη, γιατί δηλώνουν αληθαγενείς? Είναι μια πολύ σωστή ερώτηση. Γιατί ο άλλος να σου δηλώσει ανιθαγενής? Δηλαδή δεν αναγνωρίζεις γένος, δεν αναγνωρίζεις καμία πατρίδα. Και τι είσαι, φύτρωσες? Και πώς όλο αυτό έρθει και μου το ενσωματώνεις και μου το δέχεσαι νόμιμα μέσα σε αυτό το κράτος, ώστε να έρθει ο άλλος να σου δηλώσει ότι είναι ανιθαγενής, ότι δεν αναγνωρίζει γένος, δεν αναγνωρίζει πατρίδα. Οπότε εμείς τώρα, με όλους αυτούς τους νόμους και τις συνωπρασίες τις οποίες τις έχουμε εφαρμόσει μέσα στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας, να βγάζουμε νόμους που, εφόσον η αστυνομία μέσα στο πέρας των τριών μηνών δεν μπορεί να κάνει καμία ταύτιση για το τι είναι ο καθένας και ποιο είναι το παρελθόν του και παραβιάζεται όλη η συνθήκη Σέγγεν που έχω βγάλει, μέσω των ΜΚΟ τώρα και μέσω της υπηρεσίας ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που εδρεύει μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, σου λέει ότι τους παραχωρούμε εμείς τα έγγραφα. Δηλαδή προφορικά ο καθένας από αυτούς δηλώνει ποιος είναι. Προφορικά. Και εμείς με ένα νόμο. Αυτό όλο το δεδαλώδες δεκαϊκό νομικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τους ενσωματώνουμε μέσα στην πολιτεία μας και τους δίνουμε σάρκα και οστά με ένα νόμο. Άρα με ένα νόμο τους κάνουμε σε εισαγωγικά ηθαγενείς Έλληνες. Όλο αυτό για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη θέσπιση της ατζέντα του 2030, γιατί όταν μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη που θα το δούμε πολύ συγκεκριμένα, αυτό είναι, κύριοι, επειδή μιλάνε όλοι για βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο? Η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι μόνο ανάπτυξη. Η βιώσιμη ανάπτυξη που μιλάνε όμως και το σχέδιο της βιώσιμης ανάπτυξης της ατζέντας 2030 που θα δούμε και μέσα στον Παγκόσμιο Σύμφωνο της Μαρακές, αυτό είναι η αντικατάσταση και η ανταλλαγή πληθυσμού βάσει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, κύριε Μιλωνά, όχι μόνο για τη χώρα μας, από τη χώρα μας ξεκίνησε. Ναι, ναι, και για να αποκτήσουν τα κατάλληλα έγγραφα, να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια, να θεσπιστεί η ευρωπαϊκή ηθαγένεια, να μιλάμε για ένα έθνος, ευρωπαϊκό έθνος, έτσι όπως το ορίζουν αυτοί, με απότερο σκοπό αυτό το πράγμα να γίνει παγκόσμιο.
και να υπάρχει μια παγκόσμια θρησκεία, γι' αυτό δεν υπάρχει και διάκριση μεταξύ των θρησκειών. Την καταδικάζουμε τη διάκριση μεταξύ των θρησκειών στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του Μαράκιας. Καταδικάζουμε την οποιαδήποτε διάκριση. Καταδικάζουμε το ρατσισμό. Θα το δούμε πολύ συγκεκριμένα να μας μιλάει ότι καταδικάζεται ο ρατσισμός και έχει ενσωματωθεί και ο αντιρατσιστικός νόμος μέσα στην Ελλάδα. Αλλά όπως είπα και σε μια άλλη εκπομπή, όταν μιλάμε για ανθρώπους, για ποιο λόγο μου βάζεις τη λέξη ράτσα, αφού εμείς οι άνθρωποι έχουμε γένους. Ράτσες έχουν μόνο τα ζώα. Άρα δεν μπορώ εγώ που είμαι άνθρωπος να είμαι ρατσιστής. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, βέβαια. Ωραία. Θα προχωρήσω τώρα. Σου λέει ότι αποκτούν ίδια δικαιώματα με τους γηγενείς, με εμάς τους αυτόχθονες, και το έχουμε δει να υλοποιείται. Περισσότερα έχουμε δει να έχουν. Τους εξασφαλίζει πλήρη εργασία. Ναι, αλλά στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια Έλληνες είναι άνεργοι. Βλέπουμε και την τελευταία εκπομπή που έδειξα να παραχωρούμε 10 εκατομμύρια ευρώ σε ακίνητα για να στεγαστούν ανήλικα άλλων των 16 ετών, ανήλικα άνω των 16 ετών, και να τους παρέχουμε και 200 ευρώ το μήνα χαρτζηλίκη. Την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν ανθρώποι στην Ελλάδα, όπως έδειξε στην άλλη εκπομπή, που ζουν με 250 ευρώ σύνταξη. Την ίδια στιγμή που λιποθυμάνε τα δικά μας τα παιδιά στο σχολείο. Την ίδια στιγμή που τα παιδιά τα δικά μας δεν έχουν αυτά χαρτζηλίκη. Την ίδια στιγμή που το 33% της Ελλάδος δεν έχει να πληρώσει ΔΕΗ νερό, αλλά εμείς τους το πληρώνουμε και το νερό και τη ΔΕΗ. Όλα αυτά μέσα στην κάλυψη, όλο αυτό το ΜΚΟ που τους προσφέρουν όλοι αυτοί οι φορείς που τους εποπτεύονται, δηλαδή οι ΜΚΟ, και όσα δεν τους καλύπτουν οι ΜΚΟ, θα τους τα καλύψουμε εμείς. Αυτή είναι η νόμη της Ελλάδος. Αυτό είναι όταν έρχονται όλες αυτές οι κοινοπραξίες και ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Σου μιλάει εδώ πέρα το Παγκόσμιο Σύμφωνο του Μαρακές και θέλω να πάμε τάχιστα στη σελίδα 7. Επειδή έδειξα και στην προηγούμενη εκπομπή ορισμένα πράγματα που ξεκινήσαμε την πρώτη μας εκπομπή για το Παγκόσμιο Σύμφωνο αυτό, να μας μιλήσει τώρα εδώ πέρα ότι συμφωνούμε, λέει, πως το αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο βασίζεται σε ένα σύνολο αλληλοτεμόμενων και ανεξαρτώμενων αρχών, όπως λέει, είναι σύστημα ανθρωποκεντρικό, δηλαδή η βάση του είναι ο άνθρωπος, να μας μιλάει για την εθνική κυριαρχία, ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο επιβεβαιώνει το κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών να καθορίζουν την εθνική μεταναστευτική πολιτική τους. Εδώ πρέπει να μας κάνουν πλάκα. Πώς το επιβεβαιώνει την εθνική κυριαρχία? Εννοείται ότι μας κάνει πλάκα. Θα το διαβάσουμε όλο και θα το αναλύσουμε. Γιατί δείξαμε ποια είναι η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδος με όλους τους νόμους που ενσωματώνει μέσα στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας, έτσι, κάθε κυβέρνηση. Γιατί όλα αυτά όταν θεσπίζονται και ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας, μετά πρέπει το κάθε κράτο μέλος να βγάλει τους δικούς του εσωτερικούς νόμους. Έχουμε βγάλει ποιοι είναι οι εσωτερικοί νόμοι της Ελλάδος. Να σου λέει ότι να καθορίζουν την εθνική μεταναστευτική πολιτική τους και την απέτησή τους να επιβάλλουν τους νόμους τους, αυτό που αναλύουμε, για τη μετανάστευση μέσα στη δικαιοδοσία τους, το ξέρω, το βλέπουμε, σε συμφωνία με τη διεθνή νομοθεσία. Είναι αυτό που είπαμε, κύριε Μιλωνά. Δηλαδή, έρχεται τώρα εδώ ο άλλος, σου δηλώνει ότι είναι ανιθαγενής, δεν σου αναγνωρίζει γένος, δεν σου αναγνωρίζει πατρίδα. Δεν μπορεί να γίνει καμία ταυτοποίηση γιατί δεν υπάρχουν χαρτιά, έρχεται παράνομα. Έτσι. Ο άλλος από τον Μπαγκλαντές πήγε στη Σάμο, πώς, τη σημάδεψε, στη Λέσβο, πώς. Δηλαδή έρχονται όλοι αυτοί, δεν ξέρουμε ούτε ποιο παρελθόν τους, ποιο είναι το παρελθόν τους, γιατί και η συνθήκη του Σέγγεν σου λέει ότι για να ταξιδέψει σε μια χώρα εκτός Σέγγεν, εκτός ζώνη Σέγγεν ή σε μια χώρα εκτός Ευρώπης, πρέπει να έχεις έγκυρο διαβατήριο, να έχεις άδεια σύντομης παραμονής, να μπορέσεις να αποδείξεις το σκοπό του ταξιδιού σου, είναι πολύ σοβαρό αυτό, να έχεις επαρκείς πόρους συντήρησης για το διάστημα των 3 μηνών που θα διαμείνεις εκεί και να μην έχεις καταχωρηθεί στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν για άρνηση εισόδου στη χώρα, σε οποιαδήποτε χώρα, με βάση το παρελθόν. Μπορεί να έχει βιάσει, να έχει σκοτώσει, να έχει οποιοδήποτε. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει ταυτοποίηση. Οπότε, εφόσον δεν μπορεί να κάνει ταυτοποίηση και πάνε για να του απελάσουν, μέσω τώρα των ΜΚΟ που του φέρνουν όλου αυτού εδώ πέρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική και Ασύλου, ο άλλο πάει και προφορικά σου δηλώνει ποιο είναι. Οπότε, προφορικά σου δηλώνω ότι είμαι αυτό. Προφορικά σου δηλώνω ότι έχω αυτή την ηλικία. Μπορεί να σου δηλώσω ότι είμαι προσφυγόπουλο. Μπορεί να σου δηλώσω ότι είμαι ασυνόδευτο. Μπορεί να σου δηλώσω χιλιάδιο. Μπορώ μετέπειτα, μου δίνεις το δικαίωμα εσύ με νόμο του κράτους, αύριο μεθαύριο να ισχυριστώ ότι έκανα λάθος. Οπότε δεν είμαι αυτός που σου είπα, αλλά είμαι αυτός. Δεν έχω αυτή την ηλικία που σου είπα, αλλά έχω αυτή την ηλικία. Έτσι. Μπορώ να τροτοποιήσω τα στοιχεία της ηθαγένειάς μου, της ταυτότητάς μου, της ημερομηνίας γέννησής μου. Τα πάντα. Τα πάντα. Όλα αυτά με νόμο.
Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Κύριε και με ένα νόμο τώρα όλοι αυτοί σου λένε ότι ο τάδε, με βάση του νόμου τάδε, και τα στοιχεία της ταυτότητας μετά που τους δίνουν, όπως και του διαβατηρίου, σου βγάζει ηθαγένεια ελληνική με ένα νόμο. Είναι πραγματικά εσχρό. Αν αυτό δεν είναι σχάτη προδοσία, μπορεί να μου πει κάποιος τι είναι. Δηλαδή, με νομιμοφανείς τρόπους, δηλαδή με ένα νομικό πλαίσιο, δεδαλώδες δεκαϊκό, που δεν είναι αυτονομικό πλαίσιο, είναι καθεστώς αντικατάστασης πληθυσμού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Μπορείς να δώσεις με ένα νόμο ηθαγένεια. Μπορεί μια ένωση εταιριών να θεσπίσει ηθαγένεια. Είναι προδοσία, είναι σχάτη προδοσία, όπως είπατε. Και σου λέει μετά, στην κυρίαρχη τους δικαιοδοσία, λέει, τα κράτη μπορούν να επιβάλλουν διάκριση μεταξύ της κοινωνικής και της ακανόνιστης μεταναστεύσεως, λαμβάνοντας όπως θεωρούν σωστό τα νομικά και πολιτικά τους μέτρα για την υλοποίηση του Παγκόσμιου Συμφώνου, λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, πολιτικές προτεραιότητες και απαιτήσεις εισόδου, διαμονής και εργασίας σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία. Κύριε, και αυτά που έχουμε αναλύσει. Θα το αναλύσουμε αυτό το άρθρο αμέσως σε λίγα λεπτά μετά το διάλειμμα. Βεβαίως, κύριε Μελμά. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα. Για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Όρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Όρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλέ το στο www.kosmotheasi.com. Κύριε Πασχαλίδη, σας διέκοψα πριν το διάλειμμα, παρακαλώ συνεχίστε. Αυτό που μιλάει το σύμφωνο τώρα, κύριε Μηνωνά, για την εθνική κυριαρχία, οπότε λαμβάνουμε υπόψη μας προτεραιότητες, απαιτήσεις εισόδου, διαμονής εργασίας, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία. Και είναι όλα αυτά τα οποία και με τη διεθνή νομοθεσία, αλλά και με την εσωτερική νομοθεσία τη δικιά μας, όλοι αυτοί οι νόμοι οι οποίοι έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς όλες τις εκπομπές, είναι ότι αυτό θεσπίζουν με βάση αυτό όλους αυτούς τους νόμους, για όλους αυτούς τους παράνομους, να τους κάνουν νόμιμους. Και όταν μιλάμε για ηθαγένεια, προσπαθούν να τους κάνουν νόμιμους κληρονόμους κάθε εθνικού περιουσιακού στοιχείου Ελλάς. Πραγματικά, εσύ κάτι προδοσία δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς. Μετά σου λέει ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο στηρίζεται πάνω στη βιώσιμη ανάπτυξη και σου λέει ότι, για να καταλάβουμε τώρα όλοι τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη, το Παγκόσμιο Σύμφωνο λέει βασίζεται στην Ατζέντα 2030. Κατά καιρούς έχουμε βγάλει ότι όλα είναι αλληλένδετα. Ατζέντα 21, Ατζέντα 2030, το Παγκόσμιο Σύμφωνο αυτό που βασίζεται πάνω σε αυτά, Ευρωπαϊκή Ένωση, σχέδιο Γκούτερν-Καλέργη για μία φυλή σε όλο τον πλανήτη, για μία θέσπιση ηθαγένεια σε όλο τον πλανήτη, χωρίς να υπάρχει καμία διάκριση, μία θρησκεία, μία φυλή, ένα νόμισμα, μία παγκόσμια οικουμενική διακυβέρνηση. Αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση. Αυτό είναι και η βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί σου λέει βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ατζέντα 2030. Και σταθεροποιείται με την αναγνώριση που παρέχει ότι η μετανάστευση είναι μια πολυδιάστατη πραγματικότητα με μείζωνα σχέση την βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες προελεύσεως, διελεύσεως προορισμού, η οποία απαιτεί συνεχτικές και κατανοητές αποκρίσεις. Καταλαβαίνουμε τώρα, κύριε, ποια είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Όλη αυτή η αντικατάσταση και η ανταλλαγή πληθυσμού που μιλάμε. Μάλιστα, ναι, αυτό εννοώ, ναι. Αφού αυτό σου λέει. Ξεκάθαρα, δεν μπορώ να το κάνω πιο λιανά. Ήδη δεν χρειάζεται να το αναλύσω καν. Αυτό το αναλύει μόνο του. Βασίζεται και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ότι η μετανάστευση είναι μια πολυδιάστατη πραγματικότητα με μείζωνα σχέση τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας προελεύσεως. Η οποία η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας όρος που εισήχθη καθαρά με την Ατζέντα 21 και η Ατζέντα 21 που υπεγράφει το 1992 προέβλεπε για τη μετανάστευση, για το πρόβλημα της... Δηλαδή, το 1992 γνωρίζανε το πρόβλημα της μετανάστευσης που έχει έρθει τα τελευταία... Θα πω ότι είναι σχέδιο.
Είναι από ένα σχέδιο. Από το 92 για όλη αυτή την νέα τάξη πραγμάτων, την οποία πάει να διοικήσει όλο τον πλανήτη. Όπου δεν είναι μόνο αυτό, επειδή δεν υλοποιήθηκαν όλα αυτά τα οποία γράφει η Ατζέντα 21 μέχρι το 2021 που έλεγε, γι' αυτό τώρα μιλάμε για την Ατζέντα 2030. Δηλαδή όλα αυτά τώρα πρέπει να εφαρμοστούν έως το 2030, κύριε Μιλώνα. Και σου λέει παρακάτω ότι η μετανάστευση συνεισφέρει με αποτέλεσμα θετικής αναπτύξεως και στην πραγματοποίηση των στόχων της Ατζέντα 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά όταν κατευθύνεται σωστά. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο στοχεύει στο να ανακοινήσει το δυναμικό της μεταναστεύσεως. Στοχεύει στο να ανακοινήσει το δυναμικό της μεταναστεύσεως. Να ανακοινήσει, να προωθήσει λοιπόν Βεβαίως. Την μετανάστευση. Για την επίτευξη όλων των στόχων της βιώσιμης αναπτύξεως. Όλων των στόχων της βιώσιμης αναπτύξεως. Καθώς και τις επιπτώσεις που θα έχει από το επίτευγμα στη μετανάστευση στο μέλλον. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Αντικειμενική στόχη. Σελίδα 10. Συλλογή και χρήση όπως ξεκινάει τώρα το σύμφωνο. Τους αντικειμενικούς στόχους τώρα που θέτουμε στον παγκόσμιο σύμφωνο αυτό. Για να προωθήσουμε μετά με εσωτερικούς νόμους δικούς μας μέσα στο κράτος για όλη αυτή τη μετανάστευση. Μην την ξεχνάμε. Στο Μαρόκο ο κύριος Τσίπρας υπόγραψε να έρθουν στην Ελλάδα άλλα 35 εκατομμύρια. Δηλαδή 10 εκατομμύρια είμαστε όλοι Έλληνες, να έρθουν άλλα 35 σε εμάς. Πάμε. Χωρίς να μιλήσει κανένας για αυτό το σύμφωνο, έτσι. Και σου λέει, συλλογή και χρήση ακριβών και αναλυτικών δεδομένων ως βάση για πολιτικές βασισμένες σε πραγματικές μαρτυρίες. Θα επεξεργαστούμε και θα εφαρμόσουμε μια κατανοητική στρατηγική για βελτίωση των μεταναστευτικών δεδομένων σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο με συμμετοχή όλων των σχετικών εμπλεκομένων υπό την καθοδήγηση της Στατιστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών, εναρμονίζοντας μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων και ενδυναμώνοντας την ανάλυση και διάδοση των σχετικών με τη μετανάστευση δεδομένων και δείκτων. Οπότε έχουμε μία στρατηγική, είναι πλέον στρατηγική αυτή, εθνική στρατηγική, να χαράξουν όλες τις χώρες που το γράφουν αυτό, και σε τοπικό, και σε περιφερειακό, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το κομμάτι εδώ είναι όπως έχω αναλύσει και σε άλλη εκπομπή. Δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι έρχονται όλοι αυτοί μέσα εδώ και έχουμε αυτό το κράτος, αυτόν τον κρατικό μηχανισμό που έχουμε και βγάζει τους εσωτερικούς νόμους τι θα γίνει με όλη αυτή τη μεταναστευτική πολιτική και υπάρχει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Όλο αυτό, κύριε Μιλωνά, έρχεται τώρα και ενσωματώνεται σε συνεργασία και με τους Δήμους και με τις περιφέρειες, γιατί πλέον όλο αυτό το σύμφωνο είναι μια εθνική στρατηγική. Και βλέπουμε τώρα τον Καλλικράτη με τον νόμο 4555 του 18, με τον Κλισθένη που τροποποίησε τον Καλλικράτη, στο άρθρο 78 που τροποποιεί το άρθρο 79 του Καλλικράτη του 10, σου λέει ο νόμος 4555 ότι μέσα στους Δήμους θα υπάρξει συμβούλιο, ένας λέει εκ των Δημοτικών Συμβούλων θα εκτελεί χρέη Προέδρου όλης αυτής της μεταναστευτικής πολιτικής για να ενσωματώσει όλους αυτούς που έρχονται μέσα στην τοπική κοινωνία. Το βλέπουμε τώρα όλη αυτή την εθνική στρατηγική πως έρχεται και κλειδώνει και κεντρίζεται όλο μαζί σε συνεργασία και με τους Δήμους και με τις περιφέρειες. Και ο άλλος τώρα έρχεται και σου δηλώνει ότι είναι ενιθαγενής. Και με όλο αυτό το σάπιο καθεστώς που έχουμε, όλο αυτό το δεδαλώδες δεκαϊκό καθεστώς που έχουμε, που προσπαθούν να τους δώσουν με ένα νόμο σάρκα και οστά και να τους ενσωματώσουν μέσα στην πολιτεία με ένα νόμο όσοι θα γεννείς. Εσύ πώς θα μου τους εγγράψεις όλους αυτούς μέσα στο δηματολόγιο σου. Γι' αυτό και στις προγραμματικές δηλώσεις, αλλά η επόμενη μέρα είναι πολύ σκληρή. Γιατί πάνω σε αυτό το κομμάτι σε επίπεδο τώρα και ελληνικό και παγκόσμιο, με διακυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης προγραμματικές δηλώσεις του πολιτικού φορέα, είναι ο έλεγχος και η επανεξέταση όλων των δηματολογίων. Ας το ακούσουν όλοι αυτό, γιατί την επόμενη μέρα όλοι οι περιφερειάρχες και όλοι οι δήμαρχοι το πώς έχουν εγγράψει όλους αυτούς μέσα στα δηματολογία τους, δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα γίνει. Κύριε Πασχαλίδη, το έχετε προβλέψει λοιπόν στην Ελλήνων Συνέλευση, σε έλεγχο των Δήμων και όλων των δηματολογίων, αλλά και όπως είπαμε πριν, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι εσχάτη προδοσία. Μα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και κάπως αλλιώς. Και η ποινή είναι θάνατος. Αλλά το έχετε προβλέψει. Τέλος πάντων, θα το πούμε αυτό αργότερα. Παρακαλώ, συνεχίστε. Στις προγραμματικές δηλώσεις Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Μιλωνά, έχουμε προβλέψει τα πάντα. Έχετε προβλέψει
ότι δεν μπορεί, το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί κανένας μη ηθαγενής να έχει περισσότερα δικαιώματα από τους ηθαγενείς μιας χώρας. Βεβαίως. Πάνω σε αυτό όλο το πλαίσιο, οποιοδήποτε, γιατί εμείς είμαστε ο πραγματικός ανθρωποκεντρικός οργανισμός, δεν είναι αυτό εδώ το παγκόσμιο σύμφωνο που διαβάζουμε τώρα. Εμείς είμαστε ανθρωποκεντρικός οργανισμός, εμείς παλεύουμε για τα δικαιώματα, βασικά όχι για τα δικαιώματα, για τα δίκαια των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, απανταχού της γέας, αλλά αυτό που τονίζουμε σε καθαρά θέμα εξωτερικής στρατηγικής, δεν μπορεί ένας οποιοδήποτε, ο οποίος δεν είναι ηθαγενής, να ζει και να διαβιώνει εις βάρος του ηθαγενή. Μπορείς, για παράδειγμα, οποιοδήποτε θέλει να έρθει να ζήσει νόμιμα μέσα στη χώρα μου. Να έρθει. Θα αποκτήσει όμως την ελληνική υπηκότητα. Δεν θα παίρνει ηθαγένεια. Δεν μπορείς να δώσεις ηθαγένεια, κύριε Μιλωνά. Ηθαγένεια έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Προέρχεσαι εξαίματος από το γένος των προγόνων σου με αιματολογική εξέταση. Θέλεις να έρθεις να ζήσεις και να διαβιώσεις μαζί μας στη χώρα μας. Είσαι φιλέλληνας. Καλώς όρισες, αδερφέ. Καλώς όρισες, άνθρωπέ μου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πάρεις την ελληνική υπηκότητα και θα ζεις και θα απολαμβάνεις τα δικαιώματά σου μέσα σε αυτήν την πολιτεία. Με τα ίδια δίκαια και δικαιώματα που έχουν και οι ηθαγενείς. Δεν μπορεί να έχεις όμως περισσότερα. Αλλά δεν μπορείς να έχεις περισσότερα από μένα. Δεν γίνεται εμένα να με λιώνεις τον ηθαγενή και να με στέλνεις στον όλεθρο και να μου πληστηριάζεις ακίνητα, να μου πληστηριάζεις σπίτια, να με πετάς στον δρόμο, να μου κόβεις συντάξεις, να με λιώνεις στους φόρους, να μου κατασχέτεις τα πάντα, να μου έχεις ιδιωτικοποιήσει όλη μου την δημόσια περιουσία μέσω του Ταϊπέδ. Να με έχεις κάνει μπάντε χίλια λέστε, να με κάνεις να ζω από τα σκουπίδια, να τρώω από τα σκουπίδια, να έχεις οδηγήσει τους Έλληνες το 30% να μην έχουν να πληρώσουν ΔΕΗ νερό και να έρχεται ένας ηθαγενής και να του παρέχεις ρουχισμό, σίτιση, στέγαση, υγειονομική περίδλαψη, όλα τζάμπα, σπίτια δωρεάν, πληρωμένη ΔΕΗ, νερό και εμείς στον όλεδρο. Και ένα ποσό για να τη βγάζει το μήνα του. Λοιπόν, έτσι. Πάμε τώρα. Αντικειμενικό στόχος 2. Όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των εχθρικών καταναγκασμών και των δοκιμών παραγωγών που υποχρεώνουν τους ανθρώπους να αφήσουν τη χώρα προελεύσεώς τους. Που υποχρεώνουν τους ανθρώπους να αφήσουν την χώρα προελεύσεώς τους. Για ποιο λόγο όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί και αυτό το έχουμε καταδικάσει όλοι σαν Ελληνοσυνέλευσης, για ποιο λόγο οι άνθρωποι αφήνουν τη χώρα τους. Για ποιο λόγο ο άλλος φεύγει από τον Μπαγκλαντές. Για ποιο λόγο ο άλλος φεύγει από το Πακιστάν. Φεύγει από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Για ποιο λόγο. Υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να μιλήσουμε ότι είναι χώρες τριτοκοσμικές. Αν το πάμε χώρα τριτοκοσμική, αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα που ζούμε την έχουν κάνει χώρα τριτοκοσμική. Σε πρώτη φάση. Yeah. Σε δεύτερη φάση, όλες οι εθνικές κυβερνήσεις φταίνε. Γιατί όταν μου είσαι μέσα σε μια παγκόσμια συμφωνία του Bretton Woods του 1945, που υπογράψανε τότε 44 κράτη-μέλη, αλλά σήμερα που μιλάμε, είναι όλες τις χώρες του κόσμου. Το οποίο η κάθε χώρα έχει το δικό της καταπίστευμα κληροδότημα πλούτο. Σε παγκόσμιους λογαριασμούς, γιατί το χρήμα, έχουμε συμφωνήσει ότι όλες μας οι συναλλαγές θα γίνονται στο δολάριο, όλα τα προϊόντα περνάνε από μια χρηματιστηριακή συναλλαγή, τα οποία το 60% θα πηγαίνει σε ένα ταμείο, σε ένα λογαριασμό της κάθε χώρας, με βάση τα προϊόντα της, θα πηγαίνει, και από εκεί αυτό το κίζεται με 60%, με 4% ετησίως. Οπότε όλες οι χώρες έχουν το δικό τους πλούτο. Γιατί όλες οι χώρες και όλες οι κυβερνήσεις δεν μιλάνε για τον εθνικό τους πλούτο, θα μιλήσω, και δεν εφαρμόζουν πολιτικές με βάση του πλούτου τους, αλλά θα πρέπει ο άλλος, βασιζόμενος στην άγνοιά του, όπως και εδώ όλοι οι Έλληνες πολίτες, βασιζόμενοι στην άγνοιά τους, δεν ξέρουν τι κεφάλαια έχουμε στα παγκόσμια καταπιστέματα, και αναγκάζονται και φεύγουν. Όπως και από αυτές τις χώρες αναγκάζονται να φεύγουν, αφού, αδερφέ μου, στη χώρα σου έχει τεράστιο πλούτο. Το Πακιστάν έχει 200 δισεκατομμύρια. Το Μπαγκλαντές έχει άλλα τόσα. Το Ιράν έχει 700. Εμείς η Ελλάδα έχουμε 115,5-3. Τα οποία αυτά τα υπογράφουν όλα τα κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο στόχος όλων αυτών, και καμία χώρα, πραγματική χώρα, δεν έχει πραγματική κυβέρνηση. Είναι καθαρά όλο το πρόβλημα, είναι καθαρά θέμα διοίκησης. Όλοι αυτοί, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες του κόσμου, αυτοί που διοικούν, δεν διοικούν πραγματικά, δεν είναι για να διοικούν ανθρώπους. Είναι όλοι σε μια εντεταλμένη υπηρεσία εξαφάνισης των ανθρώπων. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς. Και σου λέει τώρα εδώ πέρα ότι
που υποχρεώνει τους ανθρώπους να αφήσουν τη χώρα προελεύσεώς τους, θα προωθήσει με την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, περιλαμβάνοντας τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και την Ατζέντα Δράσης της Αντρίς Αμπέμπα. Είναι μια άλλη δράση αυτή, μέσα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030. Και τη δέσμευση να φτάσουμε την πρώτη όσο καλύτερα γίνεται, καθώς και τη Συμφωνία των Παρισίων και το πλαίσιο εργασίας του Σεντάι 2015-2030 για περιορισμό των κινδύνων από καταστροφές. Καταλαβαίνετε τι ακούμε? Και όλο αυτό υποχρεώνει τον άλλον να φύγει από τη χώρα του για να περιορίσει εσύ τον κίνδυνο από καταστροφή. Εκτός και αν το έχεις προμελετημένο, σχεδιασμένο. Σου λέει μετέπειτα, θα πάμε στον αντικειμενικό στόχο 4. Όσον αφορά για τη σιγουριά ότι όλοι οι μετανάστες έχουν νόμιμο αποδεικτικό ταυτότητας και επαρκή έγγραφα. Και σου λέει, θα βελτιώσουμε τα συστήματα πολιτογραφήσεως με ειδική έμφαση στο να βρίσκουμε τα μη καταγεγραμμένα άτομα και τους υπηκόους μας που μένουν σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβάνοντας, προσέξτε κύριε Μιλωνά, συμπεριλαμβάνοντας την προμήθεια σχετικών εγγράφων, ταυτοποιήσεων και πολιτογραφήσεως. Ναι. Δηλαδή, για όλα αυτά τα άτομα που έρχονται τώρα εδώ μέσα, το οποίο δεν έχουν κανένα χαρτί, τους τα αν έχουν χαρτί καλώς. Αν δεν έχουν χαρτί, τους τα παρέχουμε εμείς. Συμπεριλαμβάνοντας την προμήθεια σχετικών εγγράφων ταυτοποιήσεως και πολιτογραφήσεων, ισχύοντας τις ικανότητες και επενδύοντας στις τεχνολογικές λύσεις πολιτογραφήσεως και επικοινωνίας, ενώ σωτηρούμε το δικαίωμα της ιδιωτικότητας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. ΦΕΚ Α51 του 2016. Όποιος δηλώσεις είσαι. Έτσι. Έτσι, και κύριε, αν δεν έχεις εσύ τα απαιτούμενα κατάλληλα έγγραφα, δηλαδή αν εσύ δεν έχεις κάποιο νόμιμο αποδεικτικό ταυτότητας και επαρκή έγγραφα για να έρθεις στη χώρα μου, δεν πειράζει, θα σου τα παρέχουμε εμείς. Θα σου τα δώσουμε εμείς. Αρκεί να υλοποιηθεί το Παγκόσμιο Σύμφωνο, να επέλθει η βιώσιμη ανάπτυξη και η υλοποίηση της Ατζέντας 2030. Για όλη αυτή την ανταλλαγή και ανακατάταξη του πληθυσμού. Κύριε Πασχαλίδη, είναι εξωφρενικά αυτά που μας δίνετε τα στοιχεία. Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα το σχόλιο σας για να κλείσουμε. Και θα συνεχίσουμε φυσικά σε επόμενη εκπομπή. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσω. Είναι τεράστιο κομμάτι του Παγκόσμιου Σύμφωνο. Δεν κλείνει μέσα σε μία εκπομπή. Αυτό είναι αντιληπτό από όλους. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Πάντως, το σχόλιο μου πάνω σε αυτό είναι ότι είναι αυτό που κλείνω σε κάθε εκπομπή. Ότι όλα είναι ένα σχέδιο και όλα είναι ένα. Ευρώπη. Αυτό που λέμε, ποια ήταν η ανάγκη λοιπόν για να στηθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μιλάμε για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ιταγένειας, για ποιο λόγο έχουμε φτάσει εμείς οι γηγενείς και οι ηθαγενείς αυτού του τόπου να έρχονται κάποιοι άλλοι να έχουν περισσότερα από εμάς, περισσότερα δικαιώματα από εμάς, εμείς να μην μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας πουθενά, να βλέπουμε να υπάρχουν στην Ελλάδα νόμοι δίωτα ταχυτήτων, εμάς τους Έλληνες. Θα μας στοχεύσουν, θα μας βγάλουν και πτωχευτικό νόμο όπως τον έχουν κάνει και θα μας στείλουν στον όλεθρο. Θα μας στοχεύουν και μετά θάνατον ζωή, όπως γράφει και το άρθρο 76 του νόμου αυτού. Αλλά για όλους αυτούς που έρχονται εδώ πέρα, ακόμα και όταν δεν έχουν αποδεικτικό τη ταυτότητά τους, θα τους παρέχουμε εμείς έγγραφα ταυτοποίησης όλων αυτών. Γι' αυτό έχουν στηθεί και όλες αυτές οι υπηρεσίες. Οπότε ο άλλος, ακόμα και ταυτοποίηση να μην μπορεί να γίνει, προφορικά μέσω της υπηρεσίας ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προφορικά δηλώνει ποιος είναι και τελείωσε το θέμα. Έχει πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Και αυτά, εν έτη 2022, 2021, 2020, 2019, 18, 17, 16. Και όλα αυτά για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ατζέντα, υλοποίηση ατζέντα 2021-2030 και η θέσπιση της ευρωπαϊκής ηθαγένειας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Μιλωνά, είναι πάρα πολύ σοβαρό, πολλά χρόνια τώρα. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις, τεχνιέντος και δολίως, με τεράστια σκοπιμότητα, και πραγματικά είναι σε αποστολή όλα αυτά τα παιδιά, είναι σε μεγάλη αποστολή, γι' αυτό και όλοι, αν δεν ήταν σε μεγάλη αποστολή, δεν θα κάνουν όλα αυτά τα οποία νομοθετούν, έτσι. Θα ήταν για το συμφέρον του έθνους. Γι' αυτό είπα και σε μια άλλη εκπομπή: κοινοβούλιο δεν υπάρχει. Η κοινή βούληση για την Ελλάδα που λέμε, άμα σπάσουμε τη λέξη, είναι η κοινή βούληση για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει, γιατί όλα τα κόμματα αντιπροσωπεύουν μια δικιά τους ιδεολογία. Οπότε δεν έρχονται να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα του ελληνικού έθνους, αλλά μπαίνουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο για να αντιπροσωπεύουν τη δικιά τους ιδεολογία. Και ψηφίζουν κατά τη βούλησή τους και τη θέλησή τους. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, κύριε Μιλωνά. Γι' αυτό ήρθε λοιπόν η ώρα και η στιγμή που ο Έλληνας πολίτης πρέπει να πάρει θέση, να δει την πραγματική αλήθεια.
να την αποδεχτεί και να πράξει τα δέοντα. Να πάρει θέση, να εμφανιστεί ο Έλληνας ο πολίτης και να πάρουμε τη διαχείριση και τα δίκαια τα δικά μας, τη χώρα μας, ώστε να πάμε σε πραγματικά ένα κράτος δικαίου, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα δεκαϊκό δεδαλώδες κράτος και όχι ένα κράτος δικαίου. Πράγματι. Κύριε Πασχαλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και για τα στοιχεία που μας έχετε δώσει για άλλη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν τιμή μου, κύριε Μελλονά. Χαιρετίζω όλους τους Έλληνες. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Πασχαλίδης, υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Καλή συνέχεια σε όλους.